Φάνης λοιπόν, Καραμπατζάκης, απόφαση γρήγορα. Για το μάτι. Ναι, ναι. Πάμε να την περιμέναμε. Γρήγορα. Πάμε, Φάνη μας. Για πες μας. Λοιπόν, την περιμέναμε 18 μήνες αυτή την απόφαση. Έχει ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022 η δίκη με τους 21 κατηγορούμενους. Τελικώς, με την απόφαση των δικαστών, κρίνονται ένοχοι 6 από τους 21 και συγκεκριμένα τα 5 στελέχη της πυροσβεστικής, ο αρχηγός, υπαρχηγός, 3 διοικητές πυροσβεστικών υπηρεσιών και ο άνθρωπος από την αυλή το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι ποινές και όλοι οι υπόλοιποι αθώοι. Άρα, να κηρυχθούν ένοχοι 9. Η κυρία Δούρου είναι αθώα. Η κυρία Δούρου, όλοι οι δήμαρχοι. Κύριος Καπάκης. Ναι, ναι, όλοι. Ο γενικός αματέας. Όλοι. Μάλιστα. Αλλά η ένοχη είναι να πούμε τα ονόματα των ενόχων. Είναι ο κύριος Τερζούδης, είναι ο κύριος Μαθεόπουλος, ναι. Η ένοχη Φωστιέρης, Παναγιωτόπουλος, Αγγελόπουλος είναι ο κάτοικος ο οποίος ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και ο κύριος Χιόνης. Έξαλλοι οι συγγενείς των θυμάτων, έτσι, με το στο άκουσμα ότι σχεδόν όλοι αθώνονται. Επικράτησε ένταση στη δικαστική αίθουσα, ενώ ήταν η ήσυχα η ένταση, μάλιστα μια κυρία. Θύμα, συγγενής θύματος, προσέγγισε την κυρία Δούρου, της είπε αν αισθάνεται αθώα με την, από όλο αυτό που έχει γίνει. Μάλιστα. Δεν απάντησε η κυρία Δούρου, υπήρξε μια ένταση. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στο δελτίο ειδήσεων, Φάνη, θα τα δούμε όλα στο δελτίο ειδήσεων. Ήδη στη τελευταία στιγμή, 6 ένοχοι για το μάτι, κανένα πολιτικό πρόσωπο. Απόφαση 6 χρόνια μετά την περίμενε τώρα, κυρίως τα θύματα την περίμενε. Σωστά.